Διαφοροποιημένα γεωγραφικά είναι τα κέρδη του ομίλου ΕΤΕ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014. Σύμφωνα με την διοίκηση του ομίλου, όλες οι περιοχές ανακάμπτουν και ο όμιλος είναι θωρακισμένος με υψηλή κεφαλαϊκή επάρκεια και ρευστότητα. Τα προπροβλέψεων κέρδη του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας για τη χρήση του πρώτου εξαμήνου του 2014 διαμορφώνονται στα 828 εκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 5% σε ετήσια βάση. Σε ό,τι αφορά στα καθαρά αποτελέσματα του ομίλου ΕΤΕ για το πρώτο εξάμηνο του 2014, τα κέρδη ανήκαν στο ποσό του 1,14 δισεκατομμυρίου ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 234% σε σχέση με τη συγκρίσιμη περσινή περίοδο, που τα καθαρά κέρδη είχαν ανέλθει 343 εκατομμύρια ευρώ. Τα λειτουργικά μετά από προβλέψεις κέρδη του ομίλου ΕΤΕ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014 διαμορφώθηκαν στα 123 εκατομμύρια ευρώ, όταν στο πρώτο εξάμηνο του 2014 ο όμιλος είχε καταγράψει ζημίες 61 εκατομμυρίων ευρώ. Τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα του ομίλου ΕΤΕ για το πρώτο εξάμηνο του 2014 διαμορφώθηκαν στο ποσό του 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ, όταν στο αντίστοιχο περσινό διάστημα τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα είχαν έρθει στο ποσό του 1,6 δισεκατομμυρίου ευρώ. Η χρηματιστηριακή εικόνα του ομίλου ΕΤΕ κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2014 παρουσίασε διακυμάνσεις. Η πορεία της μετοχής ξεκίνησε στην αρχή του τριμήνου με τιμές κοντά στα 3 ευρώ και 40 λεπτά και στο τέλος του τριμήνου με τιμές κοντά στα 2 ευρώ και 60 λεπτά. Η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 9,08 δισεκατομμύρια ευρώ. Η βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του ομίλου αποδίδεται από τη διοίκηση στην ομαλοποίηση της ελληνικής οικονομίας, στη δραστική μείωση των νέων επιφυλαίων με την ακόλουθη μείωση των προβλέψεων, αλλά και στη βελτιωμένη κερδοφορία των θυγατρικών του ομίλου.